Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία σαλάτα πάρα πολύ αρωματική, πάρα πολύ θρεπτική, πάρα πολύ γευστική και θα έχει σαν βάση τα ζυμαρικά. Ουσιαστικά θα είναι ένα πλήρες γεύμα με όλη τη γεύση που πρέπει να πάρουμε και όλα τα θρεπτικά συστατικά φτιαγμένη μόλις σε 2 λεπτάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε ένα πολύ γρήγορο πέστο. Έχω το βασιλικό μου εδώ πέρα και έχω αρκετό βασιλικό. Δεν το λυπάμαι, θα φτιάξουμε ένα πέστο. Οπότε πάρτε και βάλτε σε ένα μιξεράκι και θα φτιάξουμε ένα πέστο λίγο πιο ιδιαίτερο και θα το κάνουμε θρεπτικό. Πώς θα το κάνουμε θρεπτικό? Πρώτα απ' όλα θα ρίξουμε τα λιπαρά, γιατί ένα πέστο έχει πάρα πολύ ελαιόλαδο. Εμείς θα μειώσουμε στο 1 τρίτο το ελαιόλαδο. Οπότε ρίχνουμε μέσα το βασιλικό εδώ, ρίχνουμε μέσα πολύ λίγο ελαιόλαδο, ίσα για να φτάσουν τα λιπαρά για όλα μας τα ζυμαρικά. Θα ρίξουμε μέσα αμύγδαλα, ομά αμύγδαλα, όχι ψημένα, για να πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχουν τα αμύγδαλα και γενικά κάνουν πάρα πολλά καλά. Τι ήθελα, την ξύστρα μου για να βγάλω το ξύσμα από λεμόνι. Εδώ, ένα λεμόνι το ξύσμα και όχι πολύ χυμό λεμόνι. Περίπου μία κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Εδώ, μία σκελίδα σκόρδο. Μέσα στο μιξεράκι μας, εδώ. Θα ρίξω ελάχιστο μπούκοβο και λίγο αλατάκι. Τα βάζω όλα μαζί μέσα, γιατί έχουμε ελάχιστο ελαιόλαδο και ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε μία πάστα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, τα βάζω όλα μαζί μέσα. Πρώτη φορά το κάνω αυτό, τις άλλες φορές σας λέω ότι τα βάζουμε με δόσεις, αλλά δεν έχουμε πολλά υλικά. Μπορεί να τα χτυπήσει το μίξερ, οπότε τώρα λίγο υπομονή μέχρι που να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας και να γίνουν μία πάστα ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, η πέστο μας είναι έτοιμη, αυτά πάνε πίσω. Θα πάρω ένα μπολάκι εδώ και κοιτάξτε εδώ, βάζοντας πολύ λιγότερα λιπαρά, η πέστο μας δεν είναι πάρα πολύ υδαρής, δεν είναι ρευστή, είναι πέστο, είναι μια σφιχτή πάστα. Αυτό ακριβώς που θέλουμε να είναι. Και τι άλλο μένει για να φτιάξουμε μια πέστο? Το τυράκι μας. Επειδή έχουμε πάει σε light εκδοχή ως τώρα, έχουμε βάλει λίγο ελαιόλαδο, έχουμε βάλει ομά αμύγδαλα, αντί για να έχουμε ψημένους ξηρούς καρπούς, οπότε θέλουμε και ένα τυρί σχετικά με λίγα λιπαρά. Οπότε, για αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φρέσκο ελληνικό τυρί Νιβατό Όλυμπος 10%. Μπορώ να το βάλω μέσα σε σάντουιτς, να δημιουργήσω γρήγορα σνακ, ακόμα και να το προσθέσω μέσα στις σαλάτες. Αυτό ακριβώς που θα κάνω και εγώ. Οπότε, χρειαζόμαστε ολόκληρη τη συσκευασία. Εδώ, ανοίγουμε, προσθέτουμε μέσα στο πέστο και ανακατεύουμε πολύ καλά. Μέχρι που να ομογενοποιηθεί το τυράκι μας μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Και όπως είναι, αδειάζουμε δίπλα στα ζυμαρικά μας. Έχουμε βράσει ζυμαρικά, ρίχνουμε όλη αυτή την υπέροχη σάλτσα μέσα, που πραγματικά δεν έχουμε καθόλου τύψεις. Το μόνο που μας βγάζει είναι αρώματα και γεύσεις. Και πραγματικά όταν δοκιμάστε, θα καταλάβετε πως αυτή η σάλτσα είναι ιδανική σχεδόν για τα πάντα. Σε σάντουιτσες, σε ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Αλλά εδώ πέρα θα φτιάξω ένα ολοκληρωμένο γεύμα μόλις με μία σάλτσα. Γιατί θα προσθέσω μέσα λίγα ντοματίνια. Εδώ, κομμένα έτσι παράξενα, δεν θέλω να είναι ομοιόμορφα. Άμα είναι ομοιόμορφα, χάνει την ομορφιά της σαλάτα και την ουσία της. Άντε να κόψω λίγο ακόμα εδώ και λίγο ακόμα εδώ. Να ρίξω την ντομάτα μέσα. Ένα αγκουράκι. Να κόψουμε έτσι μικρά κυβάκια. Παίρνουμε όλο το αγκούρι. Και δεν θα το παρακάνω, δεν θα ρίξω άλλα λαχανικά μέσα. Θέλω να είναι μια σχετικά εύκολη και οικονομική σαλάτα. Ντομάτα γκούρι έχετε όλοι στο σπίτι, τα υπόλοιπα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι και τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε είναι η ΕΙΕΣ. Οπότε, ολοκληρώσαμε τη σαλάτα μας. Το μόνο που λείπει είναι να φορέσω γαντάκια και να κάνω ένα πολύ ωραίο ανακάτεμα και είναι έτοιμη για να τη φάμε. Ανακατεύουμε. Και βουαλά. Από εκεί και πέρα, άμα θέλετε να προσθέσετε και άλλα αμυγδάλα, μπορείτε. Άμα θέλετε να προσθέσετε και άλλα λαχανικά, μπορείτε. Εγώ το μόνο που θα ρίξω στο τέλος είναι λίγο φρέσκο βασιλικό από πάνω. Έχουμε πάει με βασιλικό τόση ώρα. Δεν θα μπερδέψω με άλλα μυρωδικά. Λίγο βασιλικό από πάνω να μας βγάζει το άρωμα που θέλουμε. Και φυσικά, επειδή έχουμε βασιλικό, λίγο πιπεράκι. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, μία σταλιά ελαιόλαδο. Και πιο υπέροχη σαλάτα, μόλις σε 2 λεπτάκια, είναι έτοιμη.
Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Να σας πω ότι πραγματικά μια σαλάτα με τόσα λίγα υλικά, χωρίς να προσθέσουμε κρέας και τόσο πολύ πρωτεΐνη, είναι σχετικά αδύνατο να φτιάξετε. Αλλά με το τυράκι που βάλαμε, τα αμύγδαλα και τον τρόπο που διαχειριστήκαμε όλα μας τα υλικά, χωρίς πολλά υλικά, φτιάξαμε το πιο υπερπλήρες γεύμα ever. Τώρα, η γεύση. Για να προσπαθήσω να την περιγράψω. Παναγία μου. Είναι σχεδόν αδύνατο. Γιατί σε μία μπουκιά παίρνεις μία τόσο ολοκληρωμένη γεύση. Καταλαβαίνεις το σκόρδο, το βασιλικό, το τυρί, το ελαιόλαδο, το λεμονάκι, όλα τα υλικά που βάλαμε μέσα. Οπότε είναι μία συνταγή που πρέπει 100% να δοκιμάσετε. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να κάνετε like στη συνταγή και να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας και να τη φτιάξετε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.